Γεια σας αγαπητοί φίλοι, ναι στην αγορά, φυσικά F35 από την Ελλάδα, λέει ο φιλέλληνας γερουσιαστής και ισχυρός πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντες. Ναι λοιπόν στην Ελλάδα, το ανέλησε και στο Delphi Economic Forum, στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών, συμβολικό σημείο για τον απανταχού ελληνισμό. Έστειλε μήνυμα στην κατοχική δύναμη να ξανασκεφτεί όσα λέει για δίθεν επίθεση εναντίον της Ελλάδο. Στενή αμυντική συνεργασία με τη ΣΥΠΑ και τον ΝΑΤΟ είναι ασπίδα που προσφέρει αποτρεπτική δύναμη στην Ελλάδα. Γερουσιαστής. ανέλησε όλα τα βήματα των τελευταίων ετών που έχουν αναβαθμίσει τι αμυντικέ σχέσει Ελλάδας-Αμερικής και δουλεύουν για το συμφέρον και των δύο. Αυτό οδήγησε στην προσθήκη των F-35 στο ελληνικό οπλοστάσιο. Τώρα λέει ο γερουσιαστή: Ένα από τα πράγματα που πρέπει να σκεφτούν οι γείτονε τη Ελλάδα που μπορεί να είναι ανταγωνιστικοί, είναι αυτό που κάποιοι αναρωτιούνται. Αν είναι ορθό για την Ελλάδα να έχει δηλαδή αυτή τη σχέση με του συμμάχου τη στο ΝΑΤΟ και τι Ηνωμένε Πολιτείε. Λοιπόν, περιμένετε ένα λεπτό, λέει ο Μενέντε. Θέλετε να χτυπήσετε μια χώρα που έχει αμερικανική παρουσία στον κόλπο τη Σούδα. Θέλετε να χτυπήσετε μια χώρα που έχει τέτοια αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη. Πιστεύετε πραγματικά ότι είναι έξυπνο. Δεν νομίζω ότι είναι έξυπνο να κάνει κάποιο κάτι από αυτά γιατί δεν υπάρχει κανένα λόγο. Η Ελλάδα δεν έκανε ποτέ τίποτα για να προκαλέσει την Τουρκία. Άρα τα κίνητρα είναι σίγουρα ανταγωνιστικά. Αλλά αυτή εννοεί την αμυντική συνεργασία Αθηνών Ουάσιγκτον δίνει μια άλλη διάσταση στο να βοηθήσουμε την Ελλάδα να βρεθεί σε μια ενισχυμένη αμυντική θέση μέσα από τη συμμαχία με τη ΣΥΠΑ. Ο γερουσιαστή επανέλαβε για άλλη μια φορά για τα F-16 που θέλει να πάρει η Τουρκία τα υπερσύγχρονα Block 70, Block 72 Viper. Όταν με μια χώρα έχουμε κοινέ αξίε και υπάρχει επίση ένα στρατηγικό συμφέρον, δεν έχω πρόβλημα να δώσω το πράσινο φω ω πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων που έχει δικαιοδοσία επί του θέματο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να υπογράψω υπ' αυτέ τι συνθήκε. Αλλά όταν μια χώρα κάνει ακριβώ τα αντίθετα, τότε ναι, έχω πρόβλημα να συμφωνήσω σε μια τέτοιου είδου πώληση. Μίλησε επίση για το γεγονό το αποκάλυψε μάλλον ότι πριν δύο μέρες δόθηκε η άδεια για την πώληση των F-35 στην Ελλάδα. Βάσει της προβλεπομένης από την Αμερική διαδικασία πρέπει να συμφωνήσουν ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Jim Rees, Ρεπουμπλικάνος, αλλά και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος στην αντίστοιχη Επιτροπή της Βουλής, Gregory Mix, Michael Nicol, συγγνώμη. Michael McCall, ο πρόεδρο, Gregory Mix, ο αντιπρόεδρο. Όταν εξασφαλιστούν και αυτέ οι υπογραφέ, η Αμερικανική κυβέρνηση θα δώσει σήμα στο Κογκρέσο ότι πολλούνται τα F-35 Lightning II στην Ελλάδα και μετά θα ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα για να γίνει και η επικύρωση τη σύμβαση. Είμαι ικανοποιημένο γιατί πριν δύο μέρε υπέγραψα το αίτημα για τα F-35 προ την Ελλάδα. Το έκανα όχι επειδή είμαι θαυμαστή του ελληνικού λαού. Το έκανα επειδή αυτή είναι μια χώρα που μοιράζεται τι αξίε μα και είναι ευθυγραμμισμένη μαζί μα σε σημαντικού τομεί για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτο δικαίου, μια χώρα που δεν είναι εχθρική απέναντι στου γείτονέ τη, αλλά το ακριβώ αντίθετο, είπε ο Γερουσιαστή. Τόνισε επίση τον στρατηγική σημασία χαρακτήρα τη περιοχή Ανατολική Μεσογείου και είπε ότι οι ΗΠΑ χρειάζεται να έχουν ειδική ατζέντα για την περιοχή, ακόμα και σε περίπτωση που η Τουρκία θα συμπεριφέρεται ω ιδανικό σύμμαχο. Υπό αυτέ τι συνθήκε, μίλησε και για τον East Med Act το νομοσχέδιο για την Ανατολική Μεσόγειο που έδωσε νέα όθηση στην εμπλοκή της υπερδύναμης στην περιοχή. Ακόμα και αν η Τουρκία υπό τον Ερντογάν ήταν η Τουρκία που θα θέλαμε να είναι, ένα κοσμικό κράτος με ισχυρές νατοικές αξίες, με το οποίο θα μοιραζόμασταν τις αξίες μας για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμα και τότε θα ήταν αναγκαία μια στρατηγική για την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό που πήγα να κάνω με το νομοσχέδιο που έγινε νόμος, ήταν να πείσω τι κυβερνήσει των ΗΠΑ να δουν την περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου μέσω από μια διαφορετική δυναμική, μια δυναμική που δημιουργεί οικονομικέ ευκαιρίε, μια δυναμική που ξεκλειδώνει τα ενεργειακά κοιτάσματα τη Ελλάδα, τη Κύπρου και του Ισραήλ. Μια δυναμική μέσα από την οποία μπορεί να υπάρξει μια ισχυρότερη σχέση ασφάλειας. Εξέφρασε επίση την ικανοποίησή του για την άρση του εμπάργου πώληση όπλων στην Κύπρο. Αναγνώρισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει σημαντικά βήματα περιορισμού τη επιρροή τη Μόσχα. Είμαι ικανοποιημένο που βλέπω ότι με την παρότρινση και τη βοήθειά μου ήραμε το εμπάργο όπλων. Όχι επειδή η Κύπρο πρόκειται να αγοράσει έναν τόνο επιθετικού ή αμυντικού εξοπλισμού, αλλά επειδή ήταν πολύ σημαντικό να αναγνωριστεί το δικαίωμα τη Κύπρου να το κάνει. Όπω και το ότι η Κύπρο έκανε πολλά σημαντικά πράγματα συμπεριλαμβανομένη τη απαγόρευση ελιμενισμού των ρωσικών πλοίων, και αυτό έγινε πριν από την εισβολή. Σε κάθε περίπτωση, για τι εκλογέ στην Κύπρο, μα είπε ότι ο κυπριακό λαό θα αποφασίσει ποιο θα είναι ο αρχηγό του. Σε κάθε περίπτωση, η θετική τροχιά τη δημερού σχέση θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί στηριζόμενη στα θεμέλια που ήδη έχουν μπει. Αυτά μεταξύ άλλων από τον πανίσχυρο πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών της Αμερικανικής Γερουσίας μίλησε και για την κατοχή, την παράνομη κατοχή της Κύπρου, κάλεσε την Αμερικανική κυβέρνηση να δείξει μια πιο στεναρή στάση και να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την άσκηση πίεσης προς την πλευρά της Τουρκίας. Παράνομη κατοχή φυσικά ενάντια σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και κοινή λογικής Είπε επίση: Μου φαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση και με του δύο υποψήφιου, εννοεί τη Κυπριακή Δημοκρατία για τι εκλογέ, θα έχουμε μια ισχυρή σχέση ανάμεσα στι ΗΠΑ και την Κυπριακή Δημοκρατία στα θέματα τα οποία δουλέψαμε, όπω το νομοσχέδιο για τη στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο και την ενεργειακή και αμυντική προσπάθεια σε διακοινοβουλευτικό επίπεδο και τι συνομιλίε υψηλού επίπεδου ανάμεσα στι τρει χώρε, εννοεί Ελλάδα, Κύπρο, ΗΠΑ, όλα αυτά θα συνεχιστούν και δεν βλέπω καμία διαφορά στο τέλος της ημέρας. Αυτό που είναι απαράδεκτο είναι ότι για σχεδόν μισό αιώνα το πιο στρατιωτικοποιημένο μέρος στον κόσμο είναι το βόρειο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μέρος που έχει γίνει αντικείμενο εισβολής και κατοχής, που έχει δυσανάλογο αριθμό τουρκικών στρατευμάτων σε σύγκριση με οποιαδήποτε ασφάλεια ενδέχεται να χρειάζεται, αν μη τι άλλο έχει επιθετικές δυνατότητες κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας πιο πρόσφατες ενέργειες του Ερτογάν στην αμόχωστο παραβίαση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμετάσχει κατακρίνοντας αυτή τη στάση, πρέπει να κάνουμε μια πιο έντονη δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καλεί την Τουρκία να αλλάξει πορεία, όπως έχω τονίσει, για όσο διάστημα παραμένω γερουσιαστή των ΗΠΑ θα εργάζομαι μέχρι να έρθει εκείνη η μέρα όπου θα φύγει η τελευταία μπότα του τελευταίου Τούρκου στρατιώτη από τη Βόρεια Κύπρο. Ο Ρόμπερ Μενέντε ανήκει στο μεγάλο τάγμα των Φιλελίνων που έχει αναδείξει κορυφαίε μορφέ όπω ο Λόρδο Βίρον έχει τιμηθεί. Μου έκανε εντύπωση μάλιστα γιατί η Ελλάδα ξεχνά πολλέ φορέ να τιμά του ήρωέ τη. Έλληνε και Φιλέλληνε έχει τιμηθεί από την κυρία Πρόεδρο τη Ελληνική Δημοκρατία. Έχει προσφέρει πάρα πολλά και αναδεικνύει το έργο των Φιλελίνων. Μακάρι να ακούγαμε και πολλούς Έλληνες πολιτικούς που έχουν μάλιστα και κοινοβουλευτική δύναμη μεγάλη κάποιοι από αυτούς να μιλούν με την ίδια θέρμη, με την ίδια αγάπη για τον Ελληνισμό και τα δύο ελληνικά κράτη, Ελλάδα και Κύπρο. Αυτά προς το παρόν, μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο αγαπημένο σας μέσο. Καλή συνέχεια σε όλους!